Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε επίτιμε πρόεδρε του ΦΛΟΟΥ, εκ μέρους του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑΤΟΣ, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που τιμάτε το Σύλλογο με την παρουσία σας. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά, με υγεία και καλό κουράγιο για ό,τι περνούμε. Κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ελπίζουμε να είναι καλή χρονιά που έρχεται, παρά το ότι τα μηνύματα δεν είναι και πολύ αισιόδοξα. Το κλίμα είναι ζωφερό, αλλά αυτό δεν πάει ότι εμείς δεν πρέπει να έχουμε αισιοδοξία. Αυτοί που είμαστε παραμένουμε, ανάγκες έχουμε, μπορούμε να στηριχθεί ο ένας τον άλλο, να ξεπεράσουμε τα δύσκολα και να πάμε από μια καλύτερη εκκίνηση για την επόμενη άνοδο που ούτως ή άλλως θα έρθει και στον τόπο μας. Είναι προφανές ότι και στο χωριό μας περνάμε αυτή την κρίση με πολλούς τρόπους. Η οικονομική κρίση έχει αγγίξει τους πάντες, πληρώνουμε προβλήματα πολλών ετών και με ιδιαιτερότητα στην Κριτσά περνάμε κρίση και στον τρόπο που ζούσαμε μέχρι σήμερα στην Κριτσά, που δεν έχει σχέση μόνο με την κρίση. Ο τρόπος που είχαμε μάθει εδώ να ζούμε, να λειτουργούμε επαγγελματικά, να αναδεικνύουμε και να προβάλλουμε τα προϊόντα μας, πέθανε. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να ξαναδούμε και τους εαυτούς μας και την επαγγελματική μας και οικονομική μας δραστηριότητα, αλλά επίσης και τη συλλογική μας δραστηριότητα. Αν θέλουμε στις νέες συνθήκες να έχουμε καλύτερη εκκίνηση. Σαν Δήμος προσπαθούμε να κάνουμε μερικά πράγματα, αλλά αυτό δεν φτάνει. Όπως επίσης δεν φτάνουν και οι κρατικές πολιτικές για να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχει ευθύνη του πολίτου, υπάρχει ευθύνη του παραγωγού να αλλάξει την ίδια του ζωή. Μετά την ολοκλήρωση του πεζοδρόμου που έχουμε εδώ έξω, αυτό το επόμενο μεγάλο έργο που είμαστε ήδη έτοιμοι να ξεκινήσουμε είναι 2 εκατομμύρια, 700 εκατομμύρια παλιά, που είναι το υπόλοιπο της αποχέτευσης και ίδρυψης των χωριών. Με αυτό κλείνουμε το κομμάτι εκείνο και έτσι μια μαύρη περίοδο που είχαμε στην Κριτσά με το νερό κλείνει. Θα έχουμε μια σύγχρονη αποχέτευση και η ανάπλαση που θα γίνει για αποκατάσταση των οικισμών θα είναι με πλάκες. Θα κάνουμε δηλαδή με την αποκατάσταση και ανάπλαση του οικισμού. Ταυτόχρονα έχουν προτείνει και την Κριτσά σε ένα πρόγραμμα που λέγεται αστικές, αγροτικές μάλλον αναπλάσεις με 300.000 ευρώ. Εάν μας εγκριθεί για να κάνουμε ένα υπόλοιπο ανάπλασης, για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Ελπίζω ότι επιτέλους, κύριε Αντιδήμαρχε, θα παραλάβουμε το εργοστάσιο του Αρχάτη και εδώ ένα ζήτημα της κοινωνίας Κριτσάς και ιδιαίτερα του πολύ δραστήριου πολιτιστικού συλλόγου, κύριε Πρόεδρε, να κάνει τη δικιά του δραστηριότητα, ώστε το κομμάτι αυτό που θα πάρουμε δεν θα είναι απλά μία αίθουσα, αλλά θα είναι κέντρο δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που θα αφορούν όλο το μεραπέλο και αυτό περιμένουμε. Από μια τέτοια πολύ ωραία αίθουσα. Ήδη έχουμε αιτήματα και από ξένους και από κάποιους άλλους να το χρησιμοποιήσουν. Θα παρακολουθήσει το Σύλλογο. Θα παρακολουθήσει την κοινωνία. Ο Σύλλογος θα το χρησιμοποιήσει όπου θα θέλει. Θα είναι και το σχολείο, θα είναι η πάντες, η κοινότητα και όλοι αυτοί. Θεωρούμε λοιπόν ότι τέτοιες υποδομές θα φτιάξουμε. Το επόμενο όμως ζήτημα είναι ακριβώς τι κάνουμε εμείς σαν παραγωγή. Σας λέω λοιπόν απόψε, γιατί το λέγαμε και προχθές με τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής, ότι θα ήθελα να περάσουν 100-200 κριτσότητες από την Αναπτυξιακή Δασιδίου, δίπλα στο γήπεδο του Αγίου Νικολάου, να ρωτήσουν τι προγράμματα υπάρχουν, τι επιδοτήσεις και τι μπορούν να κάνουν. Εμείς αυτό που προβάλλουμε τον πολιτισμό μας, μέσα από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, για το οποίο όλοι μας δίνουν συγχαρητήρια, πρέπει να μπει και στην παραγωγή. Όπου πάμε, όπου πάτε, μόνο θετικά σχόλια ακούς για την Κριτσά. Για την παραγωγή σας, για τη φύση σας, για τον πολιτισμό, για την παράδοση. Με αυτά μπορούμε να ζήσουμε. Αν καταφέρουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Να φανταστείτε ότι παίρνουν επιδότηση δύο Ολλανδοί να κάνουν βίβες στο Κρούστα στα πλαίσια του αγροτοτουρισμού και δεν εμφανίζει κανείς Κριτσότης να πάρει επιδότηση να κάνει αυτό το πράγμα. Κάτι πήρε ο συνεταιρισμός, δεν ξέρω να το προχωρήσει. Όμως θέλω να πω ότι πήρε κάποιος συμπολίτης μας, ιδιαίτερα άξιος,
και θα έχουμε άλλο ένα δημιούργημα στην Κρητσά, ιδιαίτερα σημαντικό. Δίπλα εδώ, εγκρίθηκε μάλιστα προχθές η τροποποίηση του προϋπολογισμού, θα γίνει λαογραφικό μουσείο, οικολογικό μουσείο από τον Γιώργο Καναφορτακό. Τον εντάξαμε στο πρόγραμμα Λίτερ. Ένα αρκετά μεγάλο ποσό, το οποίο θα φέρει κόσμο στην Κρητσά. Άρα λοιπόν δημιουργούνται συνθήκες. Όμως θα πρέπει ο καθένας μας να διαπερθεί και μόνος του. Σας λέω λοιπόν ότι σας περιμένουμε στην Αναπτυξιακή, εκεί, στο επιμελητήριο, να δούμε και ατομικά τι κάνουμε για να μπορέσουμε αυτά που παράγουμε να τα αναδείξουμε, να μπορέσουμε να ζήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο έχω την γνώμη ότι έχουμε τις δυνατότητες να περάσουμε τις μαύρες μέρες, να περάσουμε την παρακμή που έχουμε σήμερα, να ξαναδούμε ξανά τη ζωή μας. Έχουμε ηχέρια, έχουμε στοιχεία για να πάμε καλύτερα. Χρειάζεται η ενότητα όλων μας, η συσπήρωση και ιδιαίτερα σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές να μην πάει κανείς στο περιθώριο. Αυτή είναι η ανθρώπινη προσφορά μας, η ανθρώπινη βοήθεια που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή είναι τραγικό να δούμε ανθρώπους στο πεζοδρόμιο ή ανθρώπους να μην έχουν να φάνε κάτι. Προλίγου με πήρε ένας από τη δήμαρχος τηλέφωνο και μου λένε ότι σε ένα σχολείο στον Ενικόλο εφαϊστήκαν 5 παιδιά πεινασμένα και τους δίνουμε φαΐ από τον παιδικό σταθμό. Δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να οδηγηθούμε σε τέτοιες καταστάσεις. Πρώτα απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Αυτούς πρέπει να στηρίξουμε τώρα, να στηριχθούμε και νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα. Με αισιοδοξία και σχέδιο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Καλησπέρα σε εμένα. Ό,τι βλέπω το Δήμαρχος ξέρει πολύ καλά, καλύτερα από όλους μας, τα προβλήματα του κάθε χωριού, θα είπε όλα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι να ευχηθούμε μια καλή χρονιά, να συγχαρούμε τα μέλη και όσους εργάζονται για το Πολιτιστικό Σύλλογο για τις ωραίες εκδηλώσεις που φτιάχνουν και από εκεί και πέρα εμείς θα τα λέμε σε καθημερινή βάση εδώ. Χρειάζεται όμως να υπάρχει μια συμμετοχή στα συλλογικά όργανα του χωριού που είναι το Τοπικό Συμβούλιο, είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος και τόσοι άλλοι συλλόγοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται, διότι με την ενίσχυση για τις παρουσίες μας σε αυτό το συλλόγο μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα και βάσει εκτός αυτή τη δύναμη που όλοι θεωρούμε ότι έχει η Κρητσά μπορεί να εκφραστεί και να αποδειχθεί. Εύχομαι λοιπόν μια καλή χρονιά σε όλους μας με αισιοδοξία και δύναμη προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνούμε και πιστεύουμε ότι είναι περαστική και όχι μόνο. Όποιος άλλος θέλει να πει κάτι. Εγώ. Ναι. Μόνο λίγα πράγματα που σας πω. Επειδή άκουσα εδώ πολλά ευχολόγια, πράγματα, θάματα που θα γίνουν εδώ με δημοτήσεις, με διάφορα αυτά, θα πω δύο κουβέντες. Έρχονται δύσκολες μέρες. Σε λίγο μπορεί να μην υπάρχει ούτε κράτος, όπως πάει η κατάσταση. Θέλω να ζητήσω από όλους σας να αγκαλιάσετε το Πολιτιστικό Σύλλογο, γιατί είναι ένας φορέας... Είναι ένας φορέας ο οποίος θα μας χρειαστεί στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχουν ούτε εκατομμύρια, ούτε δραχμές, ούτε ευρώ, ούτε τίποτα από ό,τι φαίνεται και εκεί που οδηγεί την κατάσταση. Εγώ είμαι πολύ απεσιόδοξος σε αντίθεση με τον κύριο Δήμαρχο, που τα είδε ότι θα πάρει καλά. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως είπε, ότι παιδάκια στα σχολεία που πεινάνε. Επειδή ζω στην Αθήνα και έχω δει ανθρώπους να πέφτουν μέσα στους κάδους, ανθρώπους που μέχρι προχθές ζούσαν άνετα. Πέφτουν στους κάδους ή πάνε στις λαϊκές όταν κλείνουν να μαζέψουν τα σάπια που πετάνε οι μανάβηδες και να κλέψουν τις οικογένειές τους. Το ρεύμα, τα χαράτσια. Το ένα μετά το άλλο. Σε λίγο θα βάλουν χαράτσι, όχι σε λίγο. Ήδη το έχουν έτοιμο, θα βάλουν χαράτσι μέχρι και τα χωράφια που έχουν. Μέχρι και τις ελιές που έχετε, μέχρι και τις καλύβες που έχετε, θα τα χαρατσώσουν. Πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά. Και η κρίση δεν έχει αγγίξει όλους, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος. Έχει αγγίξει τους εργάτες, τους εργαζόμενους, ξέρω εγώ, σε επιχειρήσεις μικρές και τους αγρότες. Όλοι οι άλλοι, οι κεφαλαιοκράτες, δεν έχουν δειχτήσει το παραμικρό. Λοιπόν,
Όλοι εμείς λοιπόν πρέπει να παλέψουμε, να είμαστε κοντά στο Σύλλογο για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση. Μας επιφυλάσσουν αυτοί που μας λέγανε ότι θα πάμε με χρυσά κουτάλια. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Να κάνει δουλειά είναι δύσκολο, έτσι. Εμείς βοηθάμε πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει και δίκτυο που βοηθάει κόσμο. Έχει δύο φλουριά σαν το σπίτι. Το ένα φλουρί είναι μια τίνα για το λάδι. Το δεύτερο φλουρί είναι μια νταμιτζάνα. Προσφορά του Ηλία του Τζόρτζη. Τον κάπη, τον κυρακή. Έξω υπάρχει το πέρα. Μπορεί να μην είναι αυτό. Πίσω. Όχι, συγγράψτε τα κάτω.